Απειλητικά μηνύματα μέσω social media δέχεται η μητέρα από την Πάτρα, όπως δηλώνει στην εφημερίδα Πελοπόννησος ο δικηγόρος της οικογένειας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Οι detective του Facebook νομίζουν πως εντόπισαν το δολοφόνο και απειλούν την οικογένεια των παιδιών. Όπως λέει ο Γιάννης Κώτας, εστάλει μήνυμα με παραλήπτες τους γονείς και αποστολέα, κυρία το όνομα της οποίας γνωρίζουν οι συνήγοροι. Στο μήνυμα, σύμφωνα με τον δικηγόρο, η αποστολέας καλεί κόσμο να μεταβούν έξω από το σπίτι της οικογένειας, να βρουν τη μητέρα και να τη λιντσάρουν. Όπως λέει ο δικηγόρος, δεν είναι το μοναδικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βάζει στο στόχαστρο την μητέρα των τριών κοριτσιών, η οποία είναι ενοχλημένη καθώς, όπως λέει, προσωπικά τις δεδομένα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Κλειδί στα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας αναμένεται να αποτελέσουν οι καταθέσεις γιατρών, νοσηλευτών και ιατροδικαστών. Οι γιατροί του νοσοκομείου Πέδων θα κληθούν πρώτοι, καθώς εκεί κατέληξε η 9χρονη Τζορτζίνα. Θα ακολουθήσουν γιατροί και νοσηλευτές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και στη συνέχεια από το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο. Μετά τις αιχμές που άφησε χθες δικαστικός λειτουργός στην Πάτρα για ύποπτες διαρροές, η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από όλους να κάνουν υπομονή, καθώς η υπόθεση ερευνάται με απόλυτο επαγγελματισμό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων της Τζορτζίνας αναμένονται μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου. Αποτελέσματα που αναμένεται να δείξουν εάν υπάρχει κοινός τόπος μεταξύ των τριών θανάτων.